Και χειρότερα ή καλύτερα. Καλύτερα. Να σου πω κάτι. Νέο τραγούδι, τα καλά παιδιά. Ναι. Αφού δεν είσαι καλό παιδί εσύ. Και πού το ξέρεις. Έτσι λένε στο χώρο. Ψέματα λένε στο χώρο. Πολύ ροκ, εκεντρικός. Όχι, είμαι πολύ ευαίσθητος. Πολύ ντροπαλός, μοναχικός. Οπότε λένε ψέματα. Βγάζεις όμως μια άλλη εικόνα. Είναι η αμυνά σου τελικά αυτό όλο. Δεν ξέρω. Μπορεί. Λένε πως τα καλά παιδιά δεν κλαίνε. Λένε πως οι αλήτες δεν πονούν. Τον Οικονομόπουλο πως δέσατε που αυτός είναι εντελώς λαϊκός και εσύ είσαι ροκ. Ξέρω εγώ, δέσαμε. Είμαστε και οι δύο καλά παιδιά. Α, ναι. Ναι. Λαϊκά θα πεις ποτέ. Γιατί όχι, λέω σπίτι μου. Για πες μας κανένα τώρα. Είσαι μια πληγή ακόμα. Πάνω στο δικό μου σώμα. Σου πάει. Ξέρω. Ερωτευμένος είσαι. Πολύ. Με ποια? Με μια κοπέλα. Ωραία. Πολύ ωραία. Με Κλάρα. Πού την γνώρισες? Στο χώρο. Δεν είναι χορεύτρια. Σε φλερτάρουν οι γυναίκες? Ναι. Τι σου λένε? Είσαι ωραίο παιδί. Και? Και λέω ευχαριστώ. Έχεις απατήσει? Αν έχω απατήσει, τη σχέση μου τώρα όχι, έχω ακόμα απατήσει. Όχι, 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 όχι. Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θέλω, δεν μου βγαίνει καθόλου, είμαι πολύ καλά. Έχω απατήσει όμως στο παρελθόν αρκετές φορές. Στην αγκαλιά σου θέλω απόψε να ράξω. Έχεις μιλήσει δημόσια για τον πατέρα σου, ότι σε ξελοκοπούσε. Έχω περάσει οικογενειακή βία. Πώς ήταν αυτό τότε, Αναστάση? Εντάξει, μικρός ήμουνα. Για ποιο λόγο υποτίθεται σε χτυπαγέ? Έπινε ο πατέρας μου. Έπινε, εντάξει, όταν πίνεις, κάνεις, βγαίνει ένας άλλος εαυτός από μέσα σου. Θυμάμαι κάποιες στιγμές να γυρίζουμε στο σπίτι και να είναι εκεί πέρα να πίνει το κρασάκι και να ξεκινάει η φασάρια. Μιλάτε? Όχι, δεν μιλάμε. Πόσα χρόνια? Κανένα εξάρι. Δεν θες όμως να τον βρεις, γιατί είναι μπαμπά σου, ρε παιδί μου. Να το συγχωρέσεις. Τον έχω συγχωρέσει, απλά δεν έχω όρεξη να μιλάω. Γιατί είσαι τόσο σκληρός, ενώ δεν είσαι σκληρός? Του έχω πει ότι να είναι καλά και τέτοια, αλλά δεν θέλω να μιλάμε. Εγώ ήμουν ανάμεσα στον πατέρα μου και στη μάνα μου. Ο πατέρας σου αυτό, η μάνα σου αυτό. Κατάλαβα. Καταλαβες. Οπότε τώρα που έχω μεγαλώσει και έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει και πάω και του λέω, ρε άνθρωπε, ξέρω τι έχει γίνει. Σε είδα με τα μάτια μου, ξέρω εγώ. Γιατί δεν είπε, όχι, εγώ δεν έκανα ποτέ τέτοιο. Απατούσε τη μητέρα σου? Την έχει απατήσει, ναι. Αλλά η μάνα μου είναι δυνατή και τούμπανο, μια χαρά. Με πόσες γυναίκες έχεις πάει μέχρι σήμερα? Δεν ξέρω, δεν τις έχω μετρήσει. Πόσες μπορεί να είναι? Ένα, ναι. Πόσες έχει πει ως παλιάρας? Τέσσερις. Τέσσερις. Ναι. Θα πω πέντε εγώ. Έχεις πάει πέντε. Έχω πάει με 5.000 γυναίκες. Πώς ήταν, ε? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κουραστικά βέβαια. Πόσες την ημέρα, Χριστιανέ μου? Πλάκα σου κάνω, έτσι. Να έχω πάει με 50. Ωραία. Σου έχει μείνει καμία? Έχω σταματήσει να πηγαίνω πλέον με γυναίκες και πηγαίνω μόνο με τη γυναίκα μου. Αχ, είσαι ερωτευμένος με τη χορεύτρια, ε. Ναι, πώς τη λένε? Τη λένε. Πώς, δεν λες? Τη λένε, τη λένε. Ναι. Δουλεύετε μαζί? Όχι. Έχουμε δουλέψει μαζί, αλλά. Τη ζηλεύεις? Πολύ. Κάνεις σκηνές? Κάνω, πώς δεν κάνω. Δηλαδή? Κάνω. Πού πας? Τι έγινε, ποιος ήταν? Καψουράκι, ε. Ναι, ρε, πολύ. Ισχύει αυτό για τους κοντούς? Πώς δεν ισχύει? Και το πλό μου. Ναι. Ετοιμάζεις κατάλληλα επαγγελματικά? Είμαι με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο Fix, στη Θεσσαλονίκη. Θα τελειώνουμε νομίζω 15 Ιουνίου και θα ξεκινήσω με την καλοκαιρινή περιοδία με την Έλενα Παπαρίζου. Μπανάρα! Πάρα πολύ ωραία. Έχεις τατουάσει επίμαχα σημεία? Στο απίστευτά μου. Ναι, τι γράφει? Το Pac-Man έχω, το ξέρεις το Pac-Man το παιχνίδι. Ναι! Ναι. Αλήθεια! Ναι, ναι, ναι. Γιατί τον έκανες και τον Pac-Man? Το Pac-Man. Γιατί? Γιατί ήταν απλό σχέδιο, ένας κύκλος και ένα τριγωνάκι. Και δεν ήξερε ο φίλος μου ο κύριος αυτό να κάνει. Και ήθελα να κάνουμε κάτι απλό. Και το έκανα εκεί γιατί δεν με αφήναν οι γονείς μου. Και εγώ ήθελα όμως να κάνω. Ωραία.